Το έτος είναι 1989 και κυκλοφορεί η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών και συντόμως διατίθεται και το παιχνίδι Batman The Video Game και για την αγαπημένη μας φορητή κονσόλα. Για φύγαμε για το σημερινό μας review. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο review, κάντε ένα like, ένα subscribe και αν μπορείτε και ένα share. Το 1989 κυκλοφόρησε η ταινία έπος Batman The Movie σε συνοθεσία του Tim Burton με πρωταγωνιστή τον καλύτερο Batman ever, τον Michael Keaton. Επίσης, επικός ο Jack Nicholson στον ρόλο του Joker. Βεβαίως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και την πανέμορφη Kim Basinger. Ήταν μια ταινία η οποία έσπασε το box office και έτσι έγινε η γρηγορύτερη ταινία η οποία κέρδισε τα 100 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε 10 ημέρες και συνολικά έβγαλε κέρδη 400 εκατομμύρια παγκοσμίως, όχι και άσχημα θα λέγαμε. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε σε home consoles, στο Sega Genesis, στο Mega Drive, φυσικά στο NES, αλλά όμως επίσης και σε ZX Spectrum, Commodore 64 και στην Amiga. Όσον αφορά το παιχνίδι στο Game Boy, δεν ακολουθήθηκε κάποιο συγκεκριμένο plot. Ο Jack εθεάθη να κρύβεται στο εργοστάσιο χημικών, ο Batman τον ακολουθεί, τον σκοτώνει, αλλά όπως ξέρουμε αυτός δεν πεθαίνει, αναγεννιέται από τα χημικά του ως Joker. Του στέλνει μήνυμα ότι ετοιμάζει και μια έκπληξη για τα 200 χρόνια εορτασμού της πόλης της Gotham City. Βέβαια δεν υπάρχει reference ποια είναι αυτή η έκπληξη. Μετά ακολουθούν κάποιες πίστες έως ότου φτάσουμε στην τελική αναμέτρηση μεταξύ Batman και Joker. Γενικά είναι πολύ εντυπωσιακό το title screen, δηλαδή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που δείχνει το σύμβολο του Batman σαν τρισδιάστατο να περιστρέφεται, και τότε το 1990 μας έκανε τεράστια εντύπωση που το μικρό Game Boy μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα στην αφετηρία της κάθε πίστας χρησιμοποιείται το ίδιο τέχνασμα. Και επίσης πάρα πολύ όμορφα τα cutscenes. Το παιχνίδι χωρίζεται σε 4 stages, εκ των οποίων το πρώτο και το δεύτερο έχει 3 πίστες, ενώ το τρίτο και το τέταρτο έχει από 2. Ως gameplay είναι ένα κλασικό side-scrolling platform game, όπου ο Batman επί το πλείστον πυροβολάει enemies, πηδάει από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Όμως ευχάριστη παραλλαγή είναι το stage 3, όπου μπαίνουμε σε ένα side-scrolling shoot'em up mode τύπου R-Type και Gradius. Δυσκολάκι είναι η τελευταία πίστα του τελευταίου stage, όπου εκεί πλέον η οθόνη κινείται αυτόματα και πρέπει βιαστικά να προλάβουμε να σκοτώσουμε τους εχθρούς αλλά να κάνουμε και τα σωστά άλματα στις πλατφόρμες. Λογικό είναι, καθότι είναι η πίστα πριν τον Joker. Ο Batman λοιπόν κάνει χρήση του όπλου του για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς και items και weapons τα βρίσκουμε μέσα σε τουβλάκια. Τα weapons που μπορεί να αποκτήσει είναι τα S, που σημαίνει short, είναι κακό όπλο αυτό καθότι πυροβολάει πολύ κοντά, το N για normal, που είναι το απλό όπλο, το W για wave, κάνει κυματιστή βολή, και μετά έχουμε δύο δυνατά όπλα, το T που είναι το tranquilizer και η βολή διαπερνά τα τείχη, και το R που είναι το Batarang και είναι βολές νυχτερίδας τα οποία λειτουργούν και ως boomerang. Αυτό είναι και το πιο δυνατό όπλο. Επιπλέον items που μπορεί να αποκτήσει ο Batman είναι η νυχτερίδα, όπου λειτουργεί ως ασπίδα περιφερόμενο γύρω από τον Batman. Μπορεί ο Batman να αποκτήσει μέχρι 4 τέτοιες λοιπόν νυχτερίδες και το ωραίο με αυτό είναι ότι όταν αγγίζουν ένα αντίπαλο μπορεί να τον σκοτώσουν. Υπάρχει το αντικείμενο που δίνει ταχύτητα στην περιφορά της νυχτερίδας και μετά υπάρχει το item που αυξάνει τον αριθμό των παράλληλων βολών που μπορεί να κάνει ο Batman εντός της οθόνης. Προσοχή όμως, υπάρχει και το troll ανάστροφό του. Εκεί λοιπόν μειώνει τον αριθμό αυτών των βολών. Επίσης υπάρχει και το item της καρδιάς που αναπληρώνει health του Batman και υπάρχει και το κλασικό κανονάκι με το εικονίδιο του Batman όπου παίρνουμε έξτρα ζωή. Μας εξέπληξε ευχάριστα ότι αυτή η μικρή κονσολίτσα μπορούσε να παίξει αυτές τις πανέμορφες 8-bit tunes μουσικές,
Πολύ όμορφες λοιπόν μελωδίες και μέσα στις πίστες και οι ήχοι και στα cutscenes και ακόμα στο τέλος του τερματισμού, και για αυτούς τους λόγους το παιχνίδι θα πάρει 4,5. Στα γραφικά στο παιχνίδι εντοπίζουμε κυρίως τα μικρά sprites και στον ίδιο τον Batman και στους enemies και στον Joker. Ειδικά ο Batman μοιάζει περισσότερο με τον Penguin παρά με τον Batman. Είναι έτσι κοντούλες και χοντρούλες, χωρίς να θέλω να κάνω body shaming. Όμως είναι πάρα πολύ ωραία τα cutscenes και αυτά τα εφέ που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα backgrounds από πίσω είναι αρκετά simplistic. Στο κομμάτι λοιπόν των γραφικών το παιχνίδι θα πάρει 3,5. Στα controls δεν έχουμε και πάρα πολλά παράπονα που μπορούμε να κάνουμε. Γενικά είναι εύκολη η κίνηση του Batman, πηδάει αρκετά ψηλά και είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα platform game. Επίσης υπάρχει και το mid-air control, δηλαδή όταν βρίσκεται στον αέρα μπορεί να αλλάξει λίγο η κατεύθυνση του χαρακτήρα. Οπότε στο controls το παιχνίδι θα πάρει 4 στα 5. Γενικά το παιχνίδι είναι ένα βατό παιχνίδι, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα platforming skills για να μπορέσει κάποιος να φτάσει μέχρι το τέλος. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες το παιχνίδι θα παίρνει στη δυσκολία του 2,5. Όμως, αυτή η τελευταία πίστα πριν το Joker, όπου κινείται αυτόματα η οθόνη και πρέπει να συνδυάζουμε και platforming skills και υπάρχουν πάρα πολλοί boss, αν δεν έχουμε όπλο το Tranquilizer ή το Batarang, δεν μπορεί να βγει εύκολα η πίστα. Και επίσης ο ίδιος ο Joker στο τέλος δεν είναι πολύ εύκολος να νικηθεί, θέλει πολλές βολές. Οπότε για αυτούς τους λόγους πλέον ανεβαίνει ο βαθμός της δυσκολίας για τον τερματισμό του παιχνιδιού και παίρνει 4 στα 5. Συνολικά το παιχνίδι, η όμορφη μουσική του, το ωραίο gameplay που σε καθυλώνει, η ιστορία ότι πρόκειται για τον Batman της όμορφης ταινίας του 1989 σε κάνει να θες να το παίξεις, να φτάσεις μέχρι το τέλος και να το τερματίσεις, ειδικά που είναι και δύσκολο στο τέλος του. Για όλους αυτούς τους λόγους το παιχνίδι συνολικά θα πάρει 4 στα 5. Είμαι ο Dennis, The Retro Player, εύχομαι να σας άρεσε και το σημερινό review. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!